Το πρόγραμμα της σημερινής μέρας ξεκινάει στις 5 η ώρα με τα 100 μέτρα γυναικών. Στις 5 και 5 το άλμα σε μήκος για την κατηγορία K16 Παγκορασίδων Α. Στις 5 και 10 η σφαιροβολία γυναικών. Στις 5 και 20 τα 100 μέτρα ανδρών. Στις 6 παρα 25 τα 100 μέτρα ανδρών και γυναικών ατόμων με αναπηρίες. Στις 6 παρα 4 τα 60 μέτρα παμπέδων Παγκορασίδων ατόμων με αναπηρίες και στις 6 ώρα τα 1000 μέτρα για την κατηγορία K16 Παγκορασίδων Α. Δρόμος 100 μέτρων γυναικών. Το αγώνισμα θα διεξαχθεί σε τρεις τελικές σειρές. Στην πρώτη σειρά, στον πρώτο διάδρομο, Ζενέγια Ελιπιώνα, αθλητικός όμιλος Σταματίου. Στο διάδρομο νούμερο 2, Μανσούρ Μίριαμ, Εύδα Μοσκό. Στο διάδρομο 3, Αγκοπιάν Μαρία, Αθλοκίνηση.
στο διάδρομο 4 Μιχαλοπούλου Ελένη ΑΟ Μυκόνου, στο διάδρομο 5 Τριανταφυλάκη Κατερίνα ΦΟΒ Ροντάδου και στο διάδρομο 6 Ρουμελιώτη Φωτεινή Αθλητικός Όμιλος Αρισβαίος Καλονής. Είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση της πρώτης σειράς του αγωνίσματος των 100 μέτρων της κατηγορίας γυναικών. Πρώτη τερμάτισε η Ζενέγια Ελμπιώνα του Σωματείου Αθλητικός Όμιλος Σταματίου με 12.88 ανεπίσημο χρόνο. Στη δεύτερη σειρά συμμετέχουν στον πρώτο διάδρομο Ορφανού Δάφνη της Ολυμπιάδας Χίου, στο δεύτερο διάδρομο Ελευθερίου Αντιγόνη Αθλητικός Όμιλος Ρόδου η Καλλιπάτηρα, στο διάδρομο νούμερο 3 Λαμπράκη Ελευθερία Αθλητικός Όμιλος Σταματίου, στον τέταρτο διάδρομο Χριστοδουλάκη Σαβούλα Αρίωνας Μυτιλίνης, στον πέμπτο διάδρομο Λεγάκη Μαρία Ναξιακός Γυμναστικός Σύλλογος και στον έκτο Καστρινού Κυραψηλή Ένωση Καζόνης Κάλυμνος 2000. Πρώτη τερμάτισε η Ορφανού Δάφνη της Ολυμπιάδας. 13.33 ο χρόνος.
Περνάμε στην τρίτη σειρά, στα 100 μέτρα των γυναικών, με τον πρώτο διάδρομο τη Βασιλοπούλου Πινελόπη του Παναξιακού. Στο δεύτερο διάδρομο Βίχου Κατερίνα του Παμιλιακού. Στο τρίτο Τζινιέρια Κατερίνη του Αρισβαίου Καλονής. Στο τέταρτο διάδρομο Ψήλου Αυγουστίνα του Πανχιακού. Και στο πέμπτο διάδρομο Τσαλαβούτη Παναγιώτα του Αρισβαίου. Άκυρη κίνηση στην τρίτη σειρά των γυναικών. Και η κίνηση στα 100 μέτρα των γυναικών, στην τρίτη και τελευταία σειρά.
Όπως αναφέραμε και νωρίτερα κατά την τελετή έναρξης, επίσημοι προσκεκλημένοι των 31ων Αγιοπελαγίτικων Αγώνων είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων του νησιού της Μυτιλίνης. Αναφέρθηκε και πριν ο κύριος Βουγιούκας Μιχαλακέλης, ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι οι διοργανωτές θα προσφέρουν στα παιδιά ως δώρο 55 συναλλικά αθλητικές φόρμες με τη διαδικασία της κλήρωσης. Το Σάββατο το απόγευμα, σήμερα δηλαδή, θα κληρωθούν 30 φόρμες και την Κυριακή το πρωί 25. Εκτός των παραπάνω κληρώσεων, θα υπάρξουν και 5 αναπληρωματικοί για την κάθε ημέρα. Με τον τρόπο αυτό, οι διοργανωτές δίνουν το κίνητρο στα παιδιά να εγγραφούν στα σωματεία του Στίβου και να ξεκινήσουν ένα πολύ ωραίο ταξίδι στον κόσμο της άθλησης και γιατί όχι του πρωταθλητισμού. Επόμενο δρομικό αγώνισμα, τα 100 μέτρα της κατηγορίας ανδρών. Το αγώνισμα θα διεξαχθεί σε 4 τελικές σειρές. Στην πρώτη σειρά, στο διάδρομο 1, Αργυρούδης Αδαμάντιος Παχιακός Γυμναστικός Σύλλογος. Στο διάδρομο νούμερο 2, Δεμερτζής Μάριος Αλκαίος Μυτιλίνης. Στο διάδρομο νούμερο 3, Μυστεγνιώτης Αλέξανδρος Αθλοκίνηση Μυτιλίνης. Στο διάδρομο 4, Ντέτσεκας Γιάννης Αόρόδου Σταματίου. Στο διάδρομο νούμερο 5, Γιανακός Νικόλαος Γυμναστικός Σύλλογος Νέων Λέρου. Και στο διάδρομο νούμερο 6, δεν υπάρχει συμμετοχή στο νούμερο 6. 5 αθλητές λοιπόν τρέχουν στην πρώτη τελική σειρά.
11-14 ο ανεπίσημος χρόνος για τον πρώτο αθλητή της σειράς. Βέτσικας Γιάννης, αθλητικός όμιλος Σταματίου. Περνάμε στη δεύτερη σειρά, στον πρώτο διάδρομο, Κόνιαρης Άσον, Αναγέννηση Σάμου. Στο δεύτερο διάδρομο, Παντελίδης Παναγιώτης, Φόβρο Ντάδο. Στον τρίτο διάδρομο, Αγουρός Εμμανουήλ, Γυμναστικός Σύλλογος Νέων Λέρου. Στον τέταρτο διάδρομο, Χατζηδημητρίου Νικόλαος, Αθλοκίνηση Μυτιλίνης. Και στον πέμπτο διάδρομο, Κωνσταντάς Μιχάλης του Παναξιακού. Το 28 ανεπίσημος χρόνος για τον πρώτο αθλητή της σειράς. Περνάμε στην τρίτη σειρά, στα 100 μέτρα των ανδρών. Στον πρώτο διάδρομο, Κοτρονάκης Ιωάννης, αθλητικός όμιλος Μικόνου. Στο διάδρομο νούμερο 2, Κουμάρ,
Μαριντέρτ, αθλητικός όμιλος Πάρου. Στο διάδρομο νούμερο 3, Ίσκας Κωνσταντίνος, Ένωση Καζόλινης Κάλυμνος 2000. Στο διάδρομο 4, Ζήκας Διονύσιος, αθλητικός όμιλος Σταματίου. Στο 5ο διάδρομο, Πασάη Χρήστος, Ολυμπιάδα Χίου και στον 6ο, Ανδριώτης Παύλος, του Αρίωνα Μυτιλίνης. Δόθηκε εκκίνηση της τρίτης σειράς. ο χρόνος για τον πρώτο αθλητή. Πρώτος ο Ζήκας Διονύσιος του αθλητικού ομίλου Σταματίου. Περνάμε στην επόμενη, την τέταρτη και τελευταία σειρά στα 100 μέτρα των ανδρών. Στον πρώτο διάδρομο, Σάτρας Ελευθέριος του Παναξιακού. Στο δεύτερο διάδρομο, Μαντιλαράς Γιώργος του Παναξιακού. Στο νούμερο 3, Πούπαλος Σταμάτης του Πανχιακού. Στο νούμερο 4, Γουβίτσας Ευάγγελος του Εφήβου. Και στον 5ο διάδρομο, Φωταράς Εμμανουήλ, Δέας Δάφνη Ρόδου. ο χρόνος για τον πρώτο αθλητή που παλαιοσταμάτησε του Πανχιακού.
Αποτελέσματα στα 100 μέτρα των γυναικών. Πρώτη, Ζενέγια Ελιμπιώνα, αθλητικός όμιλος Σταματίου με επίδοση 12.87. Δεύτερη, Βασιλοπούλου Πινελόπη του Παναξιακού με επίδοση 13.11. Τρίτη, Ψήλο Αυγουστίνα Πανχιακός 13.20. Στην απονομή των 100 μέτρων των γυναικών. Για την απονομή να καλέσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, κύριο Δημήτριο Κουτσουβά. Τρίτη νικήτρια, Ψήλου Αυγουστίνα Πανχιακός Γυμναστικός Σύλλογος. Δεύτερη νικήτρια, Βασιλοπούλου Πινελόπη Παναξιακός. Και πρώτη νικήτρια, Ζενέγια Ελιμπιώνα, αθλητικός όμιλος Σταματίου.
Βασίλη. Αποτελέσματα στα 100 μέτρα των ανδρών. Πρώτος Ντέτσικας Γιάννης, αθλητικός όμιλος, σταματίου, επίδοση, 11 δεύτερα και 14 εκατοστά. Δεύτερος Ζήκας Διονύσιος, αθλητικός όμιλος, σταματίου, 11-18. Τρίτος Κόνιαρης Ιάσον, της αναγέννησης Σάμου, με 11-27. Για την απονομή, να καλέσουμε τον κύριο Γιάννη Σπυλάνη, Περιφερειακό Σύμβουλο, Βορείο Αιγαίο. Τρίτος νικητής, Κόνιαρης Ιάσον, αναγέννηση Σάμου. Δεύτερος νικητής, Ζήκας Διονύσιος, αθλητικός όμιλος, σταματίου. Πρώτος νικητής Ντέτσικας Γιάννης, αθλητικός όμιλος σταματίου. Μόλις τερμάτισε η πρώτη σειρά στα 100 μέτρα αμαία ατόμων με αναπηρία ανδρών. Παρακαλώ πολύ την υπεύθυνη των ατόμων με αναπηρίες να έρθει στη γραμματεία. Περνάμε στη δεύτερη σειρά των 100 μέτρων ανδρών ατόμων με αναπηρία, κατηγορία TAF35-38. Συμμετέχουν Σφαμιδάκης Παρμενίων, Ακτίδα Αιγαίου, και Σφαμιδάκης Κωνσταντίνος, επίσης από την Ακτίδα Αιγαίου. Μπράβο, μπράβο, κορίτσια.